βρισκόμαστε στη Φάρμα, μάλιστα, δεύτερη σεζόν. Βεβαίως. Τι να περιμένουμε? Τι να περιμένουμε? Θα περιμένουμε πάρα πολλές αλλαγές. Ξεκινώ από την πιο απλή που δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Έχω αφήσει μουστάκι. Κανείς δεν το έχει παρατηρήσει μέχρι τώρα. Εδώ οι περισσότεροι επειδή με αγαπάνε μου λένε ότι μου πάει. Αλλά θα κάνω το εξής. Θα δώσω την μπάσα σε όλους εκεί, σε όλη την παρέα, να ψηφίσουν. Χωρίς άγχος όμως, χωρίς άγχος. Αν μου πάει ή όχι, θα βγάλει το αποτέλεσμα, θα μου το μεταφέρετε, να ξέρω αν θα το ξυρίσω ή αν θα το κρατήσω. Αυτό είναι τώρα η μικρότερη αλλαγή για φέτος. Πάμε τώρα στα σοβαρά, στο περιεχόμενο, στις δομικές αλλαγές που έχουμε κάνει στη Φάρμα. Έχουμε δύο φάρμες φέτος. Υπάρχει ένας φράχτης που χωρίζει τους μεν από τους δε. Ποιοι θα είναι οι μεν και ποιοι θα είναι οι δε, προκύπτει από μια πολύ πολύ μεγάλη δοκιμασία που καλούνται τα παιδιά να ανταπεξέλθουν με το καλημέρα κιόλας. Όχι μέσα στη Φάρμα, στη λίμνη Λάδωνα. Και υπάρχει και ο εξής συγχρονισμός. Για κάποιο λόγο, από την αρχή του παιχνιδιού, όποτε κάνουμε δοκιμασίες, βρέχει. Οπότε τα παιδιά από την πρώτη μέρα κατάλαβαν πολύ καλά τι σημαίνει δυσκολία μέσα στη Φάρμα. Σε ό,τι έχει να κάνει εννοώ με τις συνθήκες διαβίωσης κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την πρώτη πολύ μεγάλη δοκιμασία ποιος θα κερδίσει το σπίτι και ποιος θα πάει πάνω από το φράχτη, όπου δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να δημιουργήσουν τα πάντα από το μηδέν. Τι άλλο μπορείτε να μας αποκαλύψετε για το πρώτο επεισόδιο? Μπορώ να σας αποκαλύψω τα πάντα. Δεν έχουμε μυστικά, ούτως ή άλλως Κυριακή, κοντή γιορτή. Πρέπει να φτιάξουν σχεδίες, πρέπει να φτιάξουν να φάνε, να κάνουν κουπί, πρέπει να κόψουν, πρέπει να σκάψουν, πρέπει να πηδήξουν, πρέπει να συνεννοηθούν, πρέπει να κάνουν ισορροπία. Νομίζω ότι από την πρώτη δοκιμασία δεν έχουμε αφήσει εκτός τίποτα. Βλέπουμε πως ο δεύτερος κύκλος της Φάρμας θα είναι αρκετά απαιτητικός. Είναι πολύ πιο δύσκολες οι δοκιμασίες. Βέβαια, να πω το εξής, ότι τα παιδιά ήρθαν έτοιμα. Περίμεναν ότι θα είναι πιο δύσκολη από την περσινή. Δεν τα καταφέρουν όλοι στον ίδιο βαθμό. Αλλά σιγά σιγά προσαρμόζονται. Υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν αγροτικό background. Νομίζω ότι λίγοι έχουν αγροτικό background. Έχουμε τον καινούργιο μας επιστάτη, τον Αλέξανδρο τον Τζόρβα. Ομορφόπεδο, γελάς, ε. Σε βλέπω, γελάς. Ομορφόπεδο, Αλέξανδρος, μια χαρά. Ο οποίος είναι και εξαιρετικός, δίνει εξαιρετικές συμβουλές, δίνει στα παιδιά αποστολές. Ταυτόχρονα όμως, σε αρκετά επεισόδια, τον συντροφεύουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και δείχνουν στα παιδιά να φτιάχνουν τυρί, να αρμέγουν, να. Οπότε και να μην ξέρεις, κάτι θα μάθεις. Δεν ξέρω πώς σε αφορά μετά, άμα μένεις στο Παγκράτη, να πάρεις μια γελάδα. Αλλά κάτι θα έχεις μάθει. Μια χαρά. Πώς σας φαίνεται ο Αλέξανδρος Τζόρβας στον νέο του αυτό ρόλο? Ο Αλέξανδρος Τζόρβας σε αυτό το νέο του ρόλο μου αρέσει περισσότερο από τον παλιό, γιατί όταν έρχονταν στην Ιασμήνη τα πιαν όλα και ο Πανίνος δεν έβαζε γκολ. Οπότε τον προτιμώ εδώ. Προσαρμόστηκαν εύκολα οι παίκτες στη Φάρμα? Κάποιοι λίγο πιο δύσκολα, κάποιοι λίγο πιο εύκολα, κάποιοι καθόλου. Αυτό είναι και μια εξέλιξη των πρώτων επεισοδίων. Τι σημαίνει δεν κατάφερα να προσαρμοστώ καθόλου? Ποιο θα είναι αυτό το στοιχείο που θα ξεχωρίσει τη Φάρμα φέτος? Νομίζω οι απαιτητικές δοκιμασίες, οι οποίες όλες στο τελείωμά τους έχουν πάντα και μια μικρή ανατροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.